Έπρεπε να κοιτάμε προς τα εκεί. Πού με κοιτάμε. Εμείς το κοιτάμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημών και αείται εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τι τελεί και αείται εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, λιγελάς αμαρτίας ημών, δάχτυλας ημών, Άγιε επίσκεψε και ασθενείας ημών, με τα πνεύμα των δικαίων δεν τελειωμένων ας ψάσουν τους ζώντερα να αφαιρθούν δηλάτων αυτάς η μακαρία ζωή την παρασύπηλα με τα ψήσεις του Κύριο που πάντεσαι αγίσου αναπάθουν αλλά άπαψον και τα ψυχάς των δώσεων ότι όσοι του μάτισα θάνατο ο Θεός ημών ο κατάβασης άγιον Λεωμεθά σου επάσχουν γελέησον. Γελέησον. Λεωμεθά υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως των ψυχών, πάντων υπερπίστεως και της πατρίδος ημών εκπλεώς αγωνισαμένων. Και δόξους πεσόντων ετσιερείς, που έρθος ημών αγώς πάλετε και πεσκάτων, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, πάντη μέλημα εμουσίων δε για μουσίων. Γελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τα ψυχάστων, εν θα η δίκαια για να πάμουν εν τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρασκευό των θανάτων βασιλεί και Θεό ημών εσώτερα. Κύριο Δεϊθόν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αργός των θάνατων καταπατήσας, των δε διάμονων καταργήσας και ζωή του κόσμου σοδωρισάμενος αυτός Κύριε, ανάπαστον και τα σπιχάστον και αγκυμμένο δρούς μου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φωτεινό, εν πέδρα οδη ρήπη και στενακός, παραμάρτημα το παραχτών πραχτές, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και τον άνθρωπο ως Θεός συγχώρησον. Ότι ούκα εις την άνθρωπος σωζήστε και ούχα αμαρτήσει, συγχαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαση, ότι και εγκυμμένο δούλος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν στον Ανάρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωμίο σου πνεύμα την ίδια η Χριστέ ο Θεός ημών. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, ο και νεκρό και ζώντο την εξουσία έχω στους αθάνατους να συνδέσω. Για να φτάσετε και νεκρό του Χριστός ο Αθηνός Θεός ημών. Δεσμείς Παναχράδου Αγίας αυτού μικρός, τον Αγίον Αδόξον και Πανεκκλήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοδόρων Πατέρων ημών, τον Αγίον Αδόξον Προβατώρων Αβράς, Ισάκη, Ιακώβου, του Αγίου και Δικαίου αυτού, Κύριο Λαζάρου, του Τραϊμέρου και Πάντων Αγίων, τα σπιχάζουν εξ ημών καταστάντων του λαού. Έσκυνε κοινιόν τάξε, πώς τα βράμα να πάσεις μετά την κοινιόν συναντήσεις. Ημάς δε ελεήσεως τα καθώς και δηλάβουν. Θεόνια γυμνή, Θεόνια γυμνή, Θεόνια πόνη, Θεόνια Thank you.
Μαρία. Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Λιβαδιάς, κυρία Παλάζη Χρυσά. Εστιμότατε, πρόεδρε της κοινότητας, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί γονείς, αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές. Σήμερα συμπληρώνονται 78 χρόνια από εκείνη τη μακρινή Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου του 1940, που η Ελλάδα αρνήθηκε να υποταχθεί στους εκβιασμούς και να παρακολουθήσει τα στρατεύματα μιας φασιστικής κυβέρνησης. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη αρχίσει και η Ελλάδα αναγκάστηκε να εμπλακεί στη δίνη αυτού του τρομακτικού πολέμου. Η μέρα αυτή που άρχισε να γιορτάζεται αυθόρμητα στον τόπο μας, ήδη από τα πρώτα χρόνια της κατοχής, αποτελεί μία από εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που ένας λαός, στο σταυροδρόμι της ιστορίας του, επιλέγει με αξιοπρέπεια και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του να πει το μεγάλο όχι, πεκφρονώντας τη λογική των αριθμών και των συσχετισμών των δυνάμεων, αυξηθώντας τον φόβο και την απειλή. Η άνοιξη του λαού μας να υποταγεί στις δυνάμεις της φασιστικής Ιταλίας σηματοδοτεί την έναρξη ενός εθνικού αγώνα ενάντια στην υποδούλωση για δικαιοσύνη και δημοκρατία, αλλά και για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών όπως η ίδια η αξία του ανθρώπου και τα ιστορικά επιτεύγματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Στις συγκλονιστικά δύσκολες μέρες για τον τόπο μας, που ακολούθησαν την 28 Οκτωβρίου του 1940, με τον νικηφόρο Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο, τη γερμανική επίθεση και την επιβολή της ζωφερής τριπλής κατοχής, με το βασικό κίνημα της αντίστασης στη συνέχεια, παρά τις μαρτυρικές δοκιμασίες, τις θυσίες, τις απώλειες και το τραύμα του ευηλίου πολέμου που ακολούθησε, ο λαός μας με τη στάση του βγαίνει ουσιαστικά νικητής, δικαιωμένος ιστορικά και καταξιωμένος πολιτικά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ο πατριωτικός αγώνας των Ελλήνων διασταυρωνόταν με τον αντιφασισμό και τον αγώνα για ελευθερία, ειρήνη και δημοκρατία στην Ευρώπη. Καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού είχε συνείδηση ότι δεν πολεμά απλώς ενάντια στη Γερμανία και την Ιταλία, αλλά και ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό που ακύρωνε τις ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώπης. Η επέτειος που τιμούμε σήμερα, ας είναι λοιπόν μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε την ημέρα εκείνη ως μια στιγμή σπουδαία υπέρβασης του ατομικού έναντι του συλλογικού καλού και ακόμα και ως άρνηση υποταγής στη βία και τη βαρβαρότητα. Ας είναι επίσης η αφορμή να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε για τον φασισμό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αναδιάνει με διάφορες μορφές, απειλώντας θεμελιώδη πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και την ευθύνη μας να αντισταθούμε. Το παράδειγμα των ανθρώπων εκείνων, απλών καθημερινών ανθρώπων που η ιστορία τους έδωξε στο προσκήνιο και μέσα σε αντίξιες συνθήκες νίκησαν το φόβο, συναντήθηκαν μεταξύ τους, αντιστάθηκαν, διακινδύνευσαν, οραματίστηκαν, ονειρεύτηκαν, πρέπει να είναι για μας μια συνεχής υποδιευθύνση για το πόσο γλωσσό οφείλουμε, ώστε να μπορούμε σήμερα να ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία που κατακτήθηκε με τους αγώνες τόσων πολλών. Με την πεποίθηση ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη, σήμερα περισσότερο από άλλοτε, ας κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους. Ιδιαίτερα όλοι εμείς που αποτελούμε την εκπαιδευτική κοινότητα, και ας εμφυσίσουμε στα παιδιά μας την αγάπη στην ελευθερία και την ειρήνη, την αλληλεγγύη, αλλά και το σεβασμό στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η ιστορική μνήμη
είναι το ανάγχωμα ενάντια στα φαινόμενα ανώτου του φασισμού και του ρατσισμού σε όλη την Ευρώπη και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Θα ήθελα λίγο να σας πω ότι ξέρουμε όλοι ότι αυτή η επέτη έχουν αποκτήσει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ένα χαρακτήρα πιο πολύ διαδικαστικό, τυπικό και όχι ουσιαστικό. Έχει μεγάλη σημασία για εμάς τους εκπαιδευτικούς να βοηθήσουμε στα παιδιά ακριβώς να συνειδητοποιήσουν ότι τα αγαθά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης που απολαμβάνουν σήμερα τα χρωστάμε σε ανθρώπους που με γενναίο πρόνομα γονέστηκε αυτή την πατρίδα. Ας αναλογιστούμε σήμερα, αν συνέβαινε κάτι ανάλογο, πόσοι από εμάς θα βρίσκαμε αυτή τη ψυχική δύναμη να το κάνουμε. Και θα ήθελα να σας πω ότι για τον λόγο αυτό, κάθε χρόνο στο σχολείο, προσπαθούμε να κάνουμε γιορτές ουσίας. Έτσι λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο του εορτασμού τη επιτήρηση τη Υπουργή Ομοσπονδία του Σχολείου, κάναμε μια επίσκεψη με το σχολείο και τα παιδιά μα στο Σιδηρόπεδο και είδαμε εκεί το μουσείο Τσατσίδη, το Μαστολικάρι Τσατσίδη, όπου ο άνθρωπο έχει συγκεντρώσει ένα μουσείο ιστορία και λαογραφία, έχει συγκεντρώσει αντικείμενα από τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θέλω να σα μεταφέρω τη μεγάλη εντύπωση των παιδιών, γιατί μια τέτοια βιωματική δρόση είναι πιο αποτελεσματική από οποιοδήποτε ομιλία τυπική γιορτή. Πόσο τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι μόλις ελάχιστα χρόνια πριν κάποιοι άνθρωποι έβαλαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της πατρίδας και έχοντας να υστερούν σε οπλισμό, σε δυνάμεις, σε όπλα, κατάφεραν αυτό που πέτυχαν για να γιορτάζουμε εμείς σήμερα ελεύθεροι την 28η Οκτωβρίου. Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους γονείς των παιδιών που έχουμε τη χαρά να έχουμε στο σχολείο σας, στο σχολείο μας, να είναι γερά, χαρούμενα και να τα χαίρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατάφυγη Στεφάνου, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Λιβαδιά. Μόνον Γυμνασίου Λιβαδιά. Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάβασε.
μετράει στη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη. Πάλι έχει 46.